Εμεί σαν οργάνωση ζητάμε να ανοίξουμε τα σύνορα και να δοτούν κάποια στους πρόσφυγες που είναι εδώ. Και κάτι άλλο θέλω να πω είναι ότι και αυτοί οι πρόσφυγες που έχουν πάρει κάτι εδώ στην Ελλάδα μένουν μόνα τους. Πώς να σου πω, δεν έχουν ασφαλεία. Πολλοί δεν μιλούν την γλώσσα όπως πάνε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ζητάς άσυλο. Πρέπει να σε βοηθήσει το κράτος να ενταχθεί στην κοινωνία, να μιλήσει στην γλώσσα και αυτά όλα αυτά έχουν έλλειψη και αυτούς που έχουν πάρει κάτι από, από την Ελλάδα. Πολλοί ζουν σε άπλια κατάσταση που έχει διαλυθεί οι οικογένειές τους. Πολλοί μένουν, δεν ξέρουν το μέλλον τους. Και παρόλο που πήγανε τα καρτιά, νόμιμη καρτιά που είναι αναγνωρισμένη από το κράτος σαν πρόσφυγες, είναι έτσι. Ούτε ξέρουν πώς να πούνε μέσα στην κοινωνία, δεν ξέρουν, δεν έχουν κανένα βοηθεία από αυτά. Εμείς ζητάμε πιο πολύ να ανοίξει τα σύνορα και να φύγουν αυτοί που θέλουν να πάνε κάπου στην Ευρώπη για καλύτερη ζωή. Και κάτι άλλο θέλω να πω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μιλήσει με τις κυβερνήσεις της Αφρικής για να απελάσουν όποιον πρόσφυγες είναι από την Αφρική. Και έχουν σεκάσει ότι για να είμαστε εδώ όλοι, δεν λέω μόνο για τους πρόσφυγες και εμείς που είμαστε πολλά χρόνια εδώ, είναι φταίει η Ευρώπη πιο πολύ. Αλλά μας πουλήσανε τώρα η Ευρώπη πάλι στους δικτάτους στην Αφρική που εμείς κάνουμε προσπάθεια αγώνα για να φύγουμε από την Αφρική. Οι πρόσφυγες τώρα που ήρθαν εδώ δεν ήρθανε γιατί θέλουν διακοπές ή κάτι. Δεν είναι μόνο γιατί τώρα έχουν κατακορίσει όλα αυτά ότι άμα δεν έχει πόλεμο στην πατρίδα σου πάει να πει ότι δεν είσαι πρόσφυγες. Αλλά έχουν ξεχάσει όμως κάτι ότι μπορεί κανείς να πεθάνει από πείνα. Μπορεί κανείς να κάσει τη ζωή του γιατί δεν έχει ελεύθερη λόγο στην πατρίδα του. Μπορεί να πεθάνει κάποιος λόγω έλλειψη ιατρική περίθαλψη. Αλλά εδώ τώρα το έχουν κάνει άμα δεν έχεις πόλεμο στην πατρίδα σου. Γιατί όλα αυτά είναι πόλεμο. Γιατί όσο μπορείς να πετάνεις από το όπλο, τόσο μπορείς να πετάνεις από πείνα και άλλα παράγοντες. Αλλά η Ευρώπη τώρα έχει ξεχάσει ότι ήδη η Ευρώπη φταίει που γιατί υποστηρίζουμε τους οι δικτάτορες της Αφρικής, συγγνώμη. Έχει ξεχάσει ότι αυτοί είναι που υποστηρίζουν τους δικτάτορες. Γιατί ποιο λόγο να πας εκεί να κάνεις συμφωνία. Ξέρετε πολλοί από αυτοί από την Αφρική που έχουν στείλει πάλι πίσω ή έχουν κάσει τη ζωή τους όταν γυρίζουν στην Αφρική. Ή έχουν τρελαθεί, παθαίνουν ψυχολογικό πρόβλημα. Πολλά άλλα. Αλλά εμείς ζητάμε να αναγνωρίζουν κόσμος από την Αφρική που είναι φύγανε από την Αφρική. Έστω που λένε δεν έχουν πόλεμο, υπάρχει άλλα πόλεμο εκεί μέσα. Γι' αυτό φύγανε. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι εμείς έχουμε κόσμος εδώ που είναι 30-40 χρόνια εδώ. Πρέπει καμία στιγμή η Ελλάδα να αρχίζει από κάπου, έτσι δεν είναι. Κόσμος που είναι 40 χρόνια εδώ ζητάει ακόμα άδεια παραμονής και ζητάνε τόσο κάρτια που ξέρουν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα έχουν. Για παράδειγμα, εγώ ήρθα εδώ γιατί είχαμε δικτακτορία στην πατρίδα μου
que ziti sa politiko asilo ni do mu ipa nede ne tete polemo bla 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 to te deni piki internet ke postule ni di addictio ke ta di pa so idio kanune me kritora zita cosmos menu ne do me oris adia paramonis du levu pola konya ke dene kune adia paramonis do e mis se artiti ki venise e kono miso ima sta no li mazi pou pa levu me ya all after ke prepi na kse une apotokoto vieni ala vle po oti to idio sin venitora yeti e kasesti na di aparamonis debo women asas na sudosu me ta deka eti ya di aparamonis ye afuk se une oti afuk vala de ensima kati metanaste prepi na eki ensima ya da borina laksi ya di aparamonis eti kek se une oti ipaki anegia oti ke yeline satune ya ke debo une na une Εγώ μισό πρέπει και αυτή την κυβέρνηση πρέπει να ξέρει πρώτο χέρι γιατί ξέρει πριν μπει μέσα στην κυβέρνηση. Είναι πρόβλημα που εγώ ζητάω τουλάχιστον τα προβλήματα των μεταναστών και τους πρόσφυγες να αρχίζουν κάπου. Αμάν πια, να αρχίζουν κάπου. Γιατί άμα συνεχίζει έτσι, εγώ ξέρω ότι οι πολιτικοί κάθε φορά που έχουν δημιουργούν τα προβλήματα. Αλλά όταν γίνονται πολύ δύσκολα τα προβλήματα, τότε βγαίνουν και λένε θα βρούμε λύση. Αλλά πρέπει να βρούμε λύση για τώρα. Γιατί πολλά χρόνια που ήρθαμε εδώ, που δούλεψαμε τόσα χρόνια εδώ, ψάχνουμε για καρδιά από εδώ, από εκεί. Δεν έχουμε να το θέλω να τιμηθούν ότι υπάρχει κόσμος που είναι πολλά χρόνια εδώ, που τώρα είναι σε μεγάλη ηλικίες, είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά δεν έχουν ασφάλεια, ούτε άδεια παραμονής, τουλάχιστον να έχουν άδεια παραμονής, να ζουν καλά ή άμα είναι να πετάνουν νόμιμα, να μην ζουν έτσι. Αυτό είναι. Αυτό θέλω να πω για τους πρόσφυγες, για τους ολόκληροι. Γιατί εγώ βλέπω ότι τα προβλήματα του μεταναστών έχει γίνει κρατική επικύρηση. Αυτό θέλω να πω. Να αρχίζουν τουλάχιστον κάπου για να τελειώνει αυτή την ιστορία. Από την αρχή ο κόσμος που ήταν εδώ να βρουν την ησυχία τους, να είναι νόμιμοι. Και για τους πρόσφυγες τώρα, να ανοίξουν τα σύνορα. Να ανοίξουν τα σύνορα και να προσπαθούν να βοηθήσουν ο κόσμος, να αλλάξουν αυτή τη θεωρία που λέει πρέπει να είσαι από το πόλεμο, να είναι μόνο όπλο. Όχι, μπορείς να πετάνεις σε πολλά άλλα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ, να μην σας κρατήσω.